Είμαστε live. Είμαστε live και στο Facebook. Στο Instagram όμως δεν είμαστε ακόμα live. Για περιμένετε, τι γίνεται. Δεν είμαστε live. Στο Instagram, στο Facebook live, γεια σας. Ήρθε και ο Συνετός, Κωνσταντίνος Συνετός. Με ξεγράφει στο Instagram ότι είμαι live, αλλά δεν με βλέπει κανείς. Γιατί, τι γίνεται. Λογικά έχει πρόβλημα. Λοιπόν, ξαναπάμε. Live. Έλεγχο σύνδεσης. Yes. Λοιπόν, είμαστε live στο Facebook. Εντάξει, τώρα λέει ότι είμαστε live και στο Instagram. Καλησπέρα σας. Όπως βλέπετε και από τον τίτλο, θα φτιάξουμε κέικ σε 3 λεπτά. Θα το ετοιμάσουμε, θα το ψήσουμε και σε 3 λεπτά από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε, θα αναβάλετε όλο το χρονόμετρο, το κέικ θα είναι έτοιμο. Γίνεται? Γίνεται. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 3. Μόλις 3. Και νομίζω ότι τα έχετε όλοι στο σπίτι. Έχουμε 8.600 στο Facebook, 8.9. 2.664 στο Instagram, έχουμε 9.2 στο Facebook και 2.924 στο Instagram. Γεια σου Ζω τον Νίκο, γεια σας όλους. Ήρθε η ώρα για τη βραδινή συνταγή, την σοκολατένια συνταγή, γιατί θα φτιάξουμε κέικ σοκολατένιο σουφλοειδή. Πάρα πολύ εύκολα σε 3 λεπτάκια. Εννομεταξύ, επειδή το live θα είναι πάρα πολύ μικρό, θέλω να μαζευτούν και άλλοι για να το δουν, γιατί άμα σηκωθώ να το φτιάξω, θα τελειώσουμε κιόλας. Οπότε έχουμε 10.000 ανθρώπους αυτή τη στιγμή στο Facebook και 4.324 στο Instagram. Αυτοί που είναι στο Instagram χάνουνε, σηκώνομαι να κάνω το κέικ, οπότε σας παίρνω μαζί στην υπέροχή μου κουζίνα. Από εδώ, σήμερα, είναι πιο ωραία. Τι κάνετε, πώς είστε, είστε καλά, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να ετοιμάσουμε το mug cake μας. Λοιπόν, έχω τη ζυγαριά μου εδώ, την ανοίγω και θα φτιάξουμε το cake κατευθείαν. Χωρίς μίξερ, χωρίς σκεύη, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς τίποτα, σε 3 λεπτά και από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε θα είναι έτοιμο το cake, σας το υπόσχομαι. Οπότε, θέλετε να αρχίσετε να χρονομετράτε, ναι ή όχι. Για πείτε. Λοιπόν, βάλτε το χρονόμετρο και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έξω την πραλίνα μου, 3 υλικά. Πραλίνα, πού το, να το. 3 υλικά χρειαζόμαστε. Πραλίνα, αυγό και αλεύρι. Οπότε, να ζυγίσω λίγο την πραλίνα μου, εδώ. Βάζω σε ένα, σε μία κούπα. Την πραλίνα. Καλά, ποιος είναι ακριβώς τόσο μπροστά. Ένα αυγουλάκι που είναι τα αυγά μου, εδώ είναι. Τέλεια. Ένα αυγό. Μέσα. Εντάξτε. Πραλίνα, ένα αυγό. 25 γραμμάρια αλεύρι μόλις. Μόλις 25 γραμμάρια αλεύρι. Οπότε είναι περίπου μία κουταλιά της σούπας. Λίγο ακόμα, 25 θέλω. Εδώ είμαστε. Και ανακατεύω. Κοιτάξτε εδώ. Αλεύρι, αυγό και πραλίνα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε το κουτάλι. Ανακατεύουμε. Μέσα στην κούπα. Εδώ. Θα πάρει 20 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει. Όση ώρα ανακατεύω, να λέω γεια στον κόσμο, γεια σας, τι κάνετε, μπείτε μέσα υλικά. Επίτηδες τώρα, μου κάνει έτσι για να πείτε ότι δεν το έκανα σε 3 λεπτά. Λοιπόν, ανακατεύω, εδώ. Τέλεια. Και έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο μείγμα, να το. Αυτό είναι, το βλέπετε. Φροντίστε να ανακατευτεί καλά το αλεύρι μαζί με το αυγό και την πραλίνα. Πραλίνα έχετε όλοι στο σπίτι, αυγό έχετε όλοι στο σπίτι, αλεύρι έχετε όλοι στο σπίτι. Κοιτάξτε πόσο λίγο που είναι το μείγμα και πόσο χάλια που φαίνεται αυτή τη στιγμή στο ποτήρι. Δεν φαίνεται χάλια.
Και ότι είναι λίγο το μείγμα, είναι μέχρι εδώ. Λοιπόν, όπως είναι, μικρό κύματα, 2 λεπτά. Και τώρα θα περιμένετε 2 λεπτά για να σας αποδείξω ότι σε 3 λεπτά μπορείτε να έχετε κέικ. Είναι φανταστικό αυτό που θα γίνει. Δεν θα το πιστεύετε ότι θα βγει. Θα πείτε αυτός άνθρωπος είναι τρελός, μας κοροϊδεύει. Και το πιο φανταστικό είναι ότι είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή μας βλέπουν 14.000,2 στο Facebook και 7.300 στο Instagram, ότι θα σηκωθείτε όλοι όπως είστε από εκεί που κάθεστε και θα το φτιάξετε. Γιατί σε 2 λεπτά, 800, 900, 1000 βατ, πόσα έχετε δεν έχει σημασία, η συνταγή θα είναι έτοιμη. Να σας πω ότι η συνταγή έχει ανεβεί κανονικά στο Facebook, στο post. Θα ανεβάσουμε και στο Instagram για να δείτε ακριβώς η συνταγή. Τρία υλικά έχει, πραλίνα, αυγό και αλεύρι. Στη συνταγή βέβαια, φτιάξω λίγο το μαλλί μου, στο βίντεο που σας δείχνω έχω βουτυροκακαώσει τα φορμάκια. Άμα η κούπα σας δεν είναι πάρα πολύ καλή, βουτυροκακαώστε. Αλλά πάλι, εγώ αυτή την έχω πάρει από το e-shop, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Οπότε δεν χρειάζεται να βουτυροκακαώσετε και θα γίνει κατευθείαν στο φούρνο κρυγμάτων και θα είναι μια χαρά. Πώς σας φαίνεται η συνταγή ως τώρα? Χρονομετράτε, το λιγουρεύεστε. Τώρα θα δείτε που θα βγει από το φούρνο μου κρυκμάτων και τι θα γίνει. Θα γίνει χαμός. Θα φάω κέικ σοκολάτας που θα είναι υγρό από μέσα και που σκοτώ και θα το έχω φτιάξει 3 λεπτά. Γιατί μπορώ. Περιμένετε λίγο να βγει από το. Όσο ακόμα θέλει, 27 δευτερόλεπτα πρέπει να λέω παπάτσα τώρα. Λοιπόν, πουλάω παπά. Δεν έχω πρόβλημα. Είμαι επαγγελματίας στο πουλίμα παπά. Λοιπόν, το κέικ μου είναι σχεδόν έτοιμο. Θέλει άλλα 13 δευτερόλεπτα, οπότε ήρθε η ώρα να πάρω το ειδικό κουτάλι, αυτό. Δεν είναι ειδικό, καταλαβαίνετε, απλά ήταν αυτό που έπιασα μπροστά, το πρώτο που έπιασα. Και το κέικ μου είναι έτοιμο. Φούσκωσε, το βλέπετε, μπορείτε να ρίξετε κρέμα γάλακτος, μπορείτε να ρίξετε από πάνω σοκολάτα, μπορείτε να ρίξετε πραλίνα. Και αυτό που θέλω να σας δείξω είναι, κοιτάξτε εδώ, είναι αφρός. Το βλέπετε. Είναι σαν brownies. Και είναι συγκλονιστικό. Βάλτε τη φαντασία σας, θέλω από πάνω να στείλετε φωτογραφίες με marshmallows, με σαντιγί, με κρέμα γάλακτος, με πραλίνα, με φυσικό βούτυρο, με dulce de leche, με ό,τι έχετε. Δηλαδή είναι ένα κέικ που μπορείτε να φτιάξετε όλοι, να το χαρείτε μόνο σας, δεν χρειάζεται να το μοιραστείτε με κανέναν. Είναι τόσο αφράτο και τόσο γευστικό που όταν το φτιάξετε δεν θα το πιστεύετε. Σας είπα, σε 3 λεπτά θα είναι έτοιμο. Το live είναι πάρα πολύ μικρό. Όσοι μπήκαν, μπήκαν. Κακώς δεν μπήκαν οι υπόλοιποι. 15.000 στο Facebook, 7.585 στο Instagram, σύνολο 22 κάτι. 2.000 άνθρωποι θα φτιάξουν αυτό το κέικ και οι υπόλοιποι θα το δουν μετά. Φιλάκια πολλά. Καλό βράδυ. Θα φάω το κέικ μου. Καταλαβαίνετε. Οι γιατροί λένε ότι πριν κοιμηθείς να μην τρως ζάχαρη και υδατάνθρακα, γιατί γίνονται και γεια. Δυστυχώς σήμερα δεν θα τους ακούσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Τερματισμός. Κοινοποίηση. Τερματισμός.